ότι η κυβέρνηση δεν κάνει καμία ουσιαστική προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να στηρίξει τα νοικοκυριά, είπαν από το Ηράκλειο ο Παύλος Πολάκης και ο Χρήστος Πύρτζης, που πραγματοποιούν περιοδεία. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για κερδοσκοπία στην πλάτη των πολιτών. Κανένα από τα δύο δηληστήρια που έχουμε στη χώρα δεν έχει πάρει μισό βαρέλι πετρέλαιο με την καινούργια τιμή. Απλά έχουν κάτσει στα τρίμηνα αποθέματα που έχουν, έχουν κάτσει καπέλο 50, 70, 80, 90 λεπτά. Και έχουμε φτάσει από το 1,40, 1,50 στο 2,10, 2,20, 2,40 σε κάποια νησιά κτλ. Κτλ. Αυτό είναι κερδοσκοπικό καπέλο των δύο δηληστηρίων και των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Ένα το κρατούμενο. Και τους κρατάει φανάρι ο Μητσοτάκης αυτό. Ο Χρήστος Πύρτζης και με αφορμή την παρέμβαση του εισαγγελέα για το δρόμο Ηράκλειο Μοίρες, είπε ότι πρόκειται για δραματικές ελλείψεις και κακοτεχνίες με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας για ένα έργο του οποίου η κατασκευή ανατρέχει, όπως είπε, στο 2014. Παραδόθηκε το 2014 η υποδομή. Καλά κάνει ο εισαγγελέας και όποιος είχε ευθύνη να πάρει και το κόστος αυτής της ευθύνης. Διότι δεν μπορεί να πληρώνει ο ελληνικός λαός χρήματα σε έργα που έχουν κακοτεχνίες ή γίνονται με πλημέλεια. Με φόντο την πανδημία, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι η Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς νεκρών ανά εκατομμύριο πολιτών και εξήγησε γιατί οι όποιες διατυπώσεις περί διαχείρισης και νίκης της πανδημίας δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. 2.648 θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει κηρύξει ο Μητσοτάκης 3 φορές το τέλος της πανδημίας. Έτσι. Γιατί δεν είχαμε μεθ και δεν είχαμε φάρμακα. Αυτή είναι η επιτυχία, αυτή είναι η στήριξη του ΕΣΥ που έκαμε αυτή η κυβέρνηση. Και έχουμε φτάσει 27.500 νεκρούς. Και τολμάνε και βγαίνουν και μιλούν για επιτυχία, που θα έπρεπε να βρουν μια τρύπα να κρυφτούν. Οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη, ενώ επισήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης των κονδυλίων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει τις ρουσιστολογικές προσλήψεις με τους ειδικούς φρουρούς και να σκύψει πάνω στα κοινωνικά προβλήματα, να στελεχωθούν οι Δήμοι που έρχονται και σε άμεση επαφή με τον πολίτη που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν την καθημερινότητά του. Καινούργια χρηματοδότηση πέρα από υποσχέσεις μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι έχει δει ούτε ο Δήμος Ηρακλείου από αυτή την κυβέρνηση. Στο Αρκαλοχώριο που βρέθηκαν οι κύριοι Σπίρτζης και Πολάκης, επισήμαναν για μία ακόμη φορά τα κενά στην αντιμετώπιση της κρίσης που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, κάνοντας λόγο για επιτελική αχρηστία. Αυτό που βλέπουμε από πίσω μας είναι η επιτελική αχρηστία. Όχι αριστεία, αχρηστία. 7 μήνες μετά το σεισμό, 130 οικογένειες είναι εδώ, σε αυτά τα κοντέινερ που στάζουν νερό το χειμώνα και πυρώνουν σαν το φούρνο το καλοκαίρι. Οι μισοί δεν έχουν πάρει δραχμή από την ΟΠΑΝ ούτε τις άμεσες οικοσκευής. Είχαμε μια κουβέντα και πριν στο χωριό που λέει ότι χρειάζονται 7.500 άνθρωποι να κάνουν φακέλους για να καταθέσουν, να πάρουν τα χρήματα για να αποχωρήσουν την κατασκευή των σπιτιών. Υπάρχουν 700 σπίτια που πρέπει να βγει πρωτόκολλο κατεδάφισης. Υπάρχουν άλλα 1.500 που δεν έχουν καταγραφεί ακόμα οι ζημιές. Και όλα αυτά τα κάνουν 4 υπαλλήλοι. Διευκρινίζοντας ότι οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν με σχεδιασμό και υλοποίηση και όχι με επικοινωνιακά τερτύπια, οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ που επισκέφθηκαν τους οικίσκους και μίλησαν με πληγέντες, ζήτησαν εδώ και τώρα ουσιαστική στήριξη των σεισμόπληκτων, που ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν λάβει χρήματα, αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν έστω και ένα μικρό μέρος των αναγκών, καθώς το κύμα ακρίβειας με τα χρήματα που δίδονται βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία. Δεν έχουν προβλέψει μεγαλύτερες τιμές λόγω των αυξήσεων που υπάρχουν και την ίδια στιγμή ο υπουργός που έχει αναλάβει, υποτίθεται, την ανακατασκευή ήρθε χθες εδώ για να βγει φωτογραφία για τον προφήτη Λία. Νομίζω ότι η περιοχή δεν χρειάζεται επικοινωνιακή προπαγάνδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρειάζεται να σκύψει η κυβέρνηση, να έρχεται εδώ πέρα να βλέπει τον πόνο των ανθρώπων και να επιταχύνει τις διαδικασίες.